Μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τη Διεθνή ημέρα κατά της γυναικείας κακοποίησης θα πραγματοποιήσει αύριο γνωστός εκπαιδευτικός όμιλος με στόχο να διαχειριστεί εμπεριστατωμένα και αποτελεσματικά ένα φλέγον κοινωνικό ζήτημα που έχει λάβει ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών η αυριανή και ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινή θα πραγματοποιήσει ημερίδα για ένα φαινόμενο που διωγγώνεται ολοένα και περισσότερο, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην πράξη. Για το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ασχολείται αποτελεσματικά με φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεχή επιμόρφωση των σπουδαστών του. Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες προκειμένου να και οι σπουδαστές αλλά και όποιος παρευρεθεί στην ομιλία αυτή να έρθει πιο κοντά στο φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε γύρω μας, κοντά μας, καθημερινά και οι περισσότεροι από εμάς δεν μιλάμε, σιωπούμε. Θέλουμε να πούμε τέρμα σε αυτή στη σιωπή, στους ανθρώπους που δέχονται βία, πρέπει να μιλήσουν. Το σύνθημά μας είναι αυτό και είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε. Στόχος της ημερίδας να προσεγγίσει το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών, της σοβαρότερης μορφής απαξίωσης της γυναικείας αξιοπρέπειας υπό το πρίσμα ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και νομικών αναλύσεων. Η κακοποίηση συναντάται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, κοινωνικής και οικονομικής τάξης, ενώ τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο όχι μόνο να περιγραφεί, αλλά και να αναγνωριστεί ένα περιστατικό ακόμη και από το ίδιο το θύμα. Η βία πάντως που υφίσταται η γυναίκα μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στον ψυχισμό της, αν δεν διακοπεί. Που υφίσταται μια γυναίκα σίγουρα έχει επιπτώσεις όπως προείπατε στην ψυχολογία της, έχει επιπτώσεις στην οικογένειά της, στα παιδιά της, έχει επιπτώσεις στο επάγγελμά της. Είναι σαν μια ασθένεια, θα έλεγα εγώ, που την κατακλείζει και την κάνει δυσλειτουργική σε όλους τους τομείς. Είναι και φυσιολογικό αυτό. Ευελπιστούμε να περάσουμε ως όμιλος είναι ότι πρέπει να αντιδράσουν οι γυναίκες και μπορούν να αντιδράσουν. Υπάρχουν και φορείς σήμερα που τις υποστηρίζουν, υπάρχουν σύλλογοι. Είναι πραγματικά λάθος, αμαρτία μια γυναίκα να μένει και κλεισμένων των θυρών και να υφίσταται κάθε είδους κακοποίηση. Γι' αυτό και οργανώνουμε αύριο την ημερίδα μας. Εμείς ακόμα και στη δουλειά μας, γιατί πολλοί κορίτσια σε αυτή την ηλικία αρχίζουν και δουλεύουν, μπορεί πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, είτε από μεγαλύτερους, σε μεγαλύτερη θέση που βρίσκονται. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν θα πρέπει να καθόμαστε ακίνητοι, θα πρέπει μέσα είτε από συνέδρια όπως και εμείς θα παρακολουθήσουμε αύριο ένα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Ομιλητές της ημερίδας θα είναι εκπρόσωποι τοπικών αλλά και ευρωπαϊκών φορέων που μέσα από τις δράσεις τους στοχεύουν στην εξάλληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Η ημερίδα αποτελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την αξιοπρέπεια των γυναικών καθώς και για την υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων τους.